Αρχικά, θα ήθελα να σα πω, ω 17χρονη μαθήτρια και νέα ψηφοφόρο, δεν θέλω να τοποθετηθώ σε ό,τι αφορά το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων, γιατί είναι και ο τομέα μου. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι άλλο ακόμα. Ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω, πώ θεωρείτε ότι λαμβάνουν οι νέοι την εκπαίδευση που μα παρέχει αυτό το σύστημα πλέον, και πώ μπορεί αυτή η εκπαίδευση να χαρακτηριστεί δημόσια αντικειμενικά. Ε, βιώνεις και εσύ και οι συμμαθητές σου μία πολύ μεγάλη αδικία το τελευταίο χρονικό διάστημα και αναφέρομαι στην εισαγωγή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Ε, θα, θα τονίσω και θα ξεκινήσω με μια είδηση που διάβασα τις προηγούμενες ημέρες. Ένα site το οποίο ασχολείται καθαρά με ζητήματα της, της εκπαίδευσης ένα ιδιωτικό κολέγιο, ένα μεγάλο ιδιωτικό κολέγιο στην Αθήνα, παρουσίαζε έσοδα πριν την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής ύψους 4,6 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την εισαγωγή του συγκεκριμένου μέτρου της κυρίας Κεραμέως, πολύ γνωστή στο μαθητικό πληθυσμό, εκτοξεύθηκε σε μία χρονιά από τα 4,6 εκατομμύρια στα 16,5 εκατομμύρια. Άρα, οποιαδήποτε απόφαση πολιτική λαμβάνεται, έχει στίγμα, έχει αποτύπωμα και επηρεάζει την ζωή των ανθρώπων, πόσο μάλλον των νέων μαθητών α, της, α, των συνομιλίκων σου. Ε, άρα α, και θα έρθω και θα απαντήσω σε κάτι το οποίο ενδεχομένως να απασχολεί πολλά παιδιά της γενιάς σου. Το τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ των κομμάτων. Μια και ψηφίζεται για πρώτη φορά τι διαφορά έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί περνάει και ένα αφήγημα... Η δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, καθώς ε, μέλημα των προηγουμένων ετών, με δύσκολες συνθήκες, ε, το 2015-2019, ήταν η στήριξη της δημόσιας ε, παιδείας. Πρώτα απ' όλα με την ενίσχυση των ε, σχολείων, με μόνιμο προσωπικό, γιατί φαντάζομαι και εσύ ή οι συμμαθητές σου, πολλοί εξ αυτών έχουν ως όνειρο να γίνουν εκπαιδευτικοί. Ε, δεν θα θέλαν όμως να βιώσουν την κατάσταση που βιώνουν εδώ και δεκαετίε οι αναπληρωτέ. Δηλαδή, σήμερα είμαι στη Λαμία, αύριο στο Καστελόριζο, την επόμενη χρονιά στον, στον Εύρο. Και με αβεβαιότητα. Όχι μόνο οι μετακινήσει, υπάρχει και αβεβαιότητα. Θα διοριστώ του χρόνου, δεν θα διοριστώ του χρόνου. Οπότε, κάναμε μια προσπάθεια, ξεκίνησε μια προσπάθεια παρά τα μνημόνια να υπάρξει στήριξη με μόνιμο προσωπικό. Και ξεκίνησαμε από τον κρίσιμο τομέα τη ειδική αγωγή. Η χώρα μα, μέχρι το 2019, ήταν η μόνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είχε ούτε έναν εκπαιδευτικό μόνιμο στον τόσο κρίσιμο τομέα τη ειδική αγωγή. Άρα, οφείλουμε να στηρίξουμε την δημόσια παιδεία και στα σχολεία με εκπαιδευτικό προσωπικό, με ε, τις υποδομές τους, όπως αντίστοιχα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως και τον τομέα της, α, της έρευνας. Άρα, όλες οι πολιτικές έχουν στίγμα και αποτέλεσμα. Η ελάχιστη βάση αγωγής δεν ήταν μια ιδεολειψία της σημερινής κυβέρνησης. Ήταν και αποτέλεσμα συναλλαγής. Και το νούμερο που ανέφερα, η εκτόξευση των κερδών από τα 4,5 εκατομμύρια στα 16,5 δεν είναι τυχαίο. Και ε, ενδεχομένως να μην ήταν τόσο επιζήμιο αν δεν είχε να κάνει με το μέλλον χιλιάδων παιδιών. Το γεγονός ότι μένουν κάθε χρόνο εκτός της δημόσιας α, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω από 20.000 νέα παιδιά είναι επιζήμιο για τη χώρα. Δεν είναι μόνο για τις οικογένειες, είναι για, την, για τη χώρα μας. Γιατί πολλά εξ αυτών δυστυχώς δεν θα έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε ένα ιδιωτικό α, κολέγιο, να φύγουν για σπουδές στο, στο εξωτερικό. Άρα τους στερείται το πιο πολύτιμο αγαθό, αυτό της, α, της παιδείας, της εκπαίδευσης. Ε, τα όνειρά σου βλέπεις ότι μέσα από αυτό τον, το δρόμο, σχολείο, τριτοβάθμια εκπαίδευση, ε, θεωρείς ότι θα ικανοποιηθούν με τις παρούσες συνθήκες. Εργάζεσαι από μικρό παιδί και εσύ και σου, προκειμένου να επιτύχεις ένα στόχο, να εισαχθείς σε μια σχολή. Πώς αξιολογείς αυτή τη στιγμή ως μαθήτρια ε, τα όσα γίνονται στον χώρο της εκπαίδευσης, σε ικανοποιούν, βλέπεις τα βλέπεις μέσα από αυτή τη διαδικασία τα όνειρά σου να γίνονται πραγματικότητα. Θεωρώ πω σίγουρα χωρί τη βοήθεια κάποιου φροντιστηρίου, κανένα παιδί δεν μπορεί να πάει να δώσει πανελίνε αυτή τη στιγμή. Με την κατάσταση που επικρατεί στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώ δεν έχει κατοχυρωθεί ένα σταθερό πλαίσιο πανελλαδικών εξετάσεων, ανά δύο έτη αλλάζει και η δυσκολία, προστίθενται και άλλα κεφάλαια και άλλοι ύλη. Με αποτέλεσμα αυτό που είπατε, πολλοί μαθητέ να μένουν έξω από τι πανελλαδικέ εξετάσει και να μην θέλουν να πάρουν μέρο, οπότε να ενισχύεται ο ιδιωτικό τομέα. Ε, η προετοιμασία που κάνω εγώ προσωπικά και αρκετοί συμμαθητέ μου είναι αρκετά σκληρή. Για να καταφέρουμε να περάσουμε στη σχολή που θέλουμε με αυτό το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Εγώ προσωπικά δεν νιώθω πάντα τόσο σίγουρη για τον εαυτό μου ότι θα τα καταφέρω, γιατί η δυσκολία ανεβαίνει. Αυτό μα έχουν δείξει. Προσπαθούν κάθε χρόνο να μην ευνοούν τα παιδιά και να του δημιουργούν περισσότερο άγχο. Με αποτέλεσμα, το μόνο, που να, μόνο, πράγμα που να μπορώ πλέον να στηριχτώ να είναι στο να ξέρω ότι θα πεθάνω στο διάβασμα και στην τύχη. Είναι δυνατόν να στηρίξω το μέλλον μου στην τύχη. Για το αν θα αλλάξουν την ύλη ή δεν θα την αλλάξουν, αν θα προσθέσουν νέα κεφάλαια, αν θα τα κάνουν πιο δύσκολα. Δηλαδή πλέον έχουν φτάσει σε σημείο να βάζουν και φανεπιστημιακή ύλη μέσα σε αυτά που δίνουμε εμεί. Εγώ θα σου εκμυστηρευτώ το, το εξή. Ε, διάβαζα και εγώ με τους εντατικούς ρυθμούς πριν από 20, 22 χρόνια πέρασα στην ομική Αθηνό το 2001. Ε, αφού πέρασα στην ομική για ένα με δύο χρόνια, πολλές φορές έβλεπα εφιάλτες και ξυπνούσα, νόμιζα ότι ήμουνα σε περίοδο πριν τις εξετάσεις της τρίτης λυκείου. Οπότε την έχω βιώσει την πίεση αυτή στο, στο μέγιστο. Και σίγουρα οφείλει η πολιτεία, οφείλουν τα κόμματα, οφείλουν οι κυβερνήσεις κάποια στιγμή να απαλύνουμε ε, αυτές τις πληγές που δημιουργούνται στα νέα παιδιά, σε όλα τα νέα παιδιά που έχουν υψηλούς στόχους και δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις στην ηλικία των 18. Τα τέσσερα μαθήματα που δίνεις, αν έχεις την ατυχία, δεν, έχεις, ε, δεν είσαι καλά ψυχολογικά, σωματικά, μία μέρα εκ των τεσσάρων ημερών που δίνεις, δεν μπορεί να τεινάζουν το μέλλον σου ε, στον αέρα, να χάνεις τους στόχους σου, να χάνεις τα όνειρά σου. Άρα οφείλουμε, και αυτός είναι ο στόχος, αν μη τι άλλο, οι εξετάσεις, οι εισαγωγικές πρέπει να, πρέπει να αλλαξουν, να απαλυνθούν αν μη τι άλλο, από την ψυχολογική πίεση οι μαθητές και οι μαθήτριες. Όπως ίσως στις περισσότερες χώρες στην Ευρώπη, δεν υπάρχει το σύστημα των πανελληνίων, δίνονται εξετάσεις σε σχολές. Και είναι το πιο δίκαιο, εγώ πιστεύω. Αφού λοιπόν τώρα εσύ προσπαθείς να δώσεις πανελληνίες, έχουμε εδώ το φοιτητή, τελείωσε μόλι εδώ στην πόλη μας, στη Λαμία, τον Παύλο του την Παύλο, πώς ήταν οι σπουδές εδώ στη Λαμία. Τώρα, σιγά σιγά που οδεύω προ το τέλο των σπουδών μου, είμαι σε μια κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι περισσότεροι να ζητούμε το τι μπορούμε να κάνουμε. Το πόσο μπορούμε, δηλαδή, μπαίνουμε στον επαγγελματικό βίο με μικρά βήματάκια. Τώρα, ας πούμε, οδεύω προ την πρακτική μου, κάνω την πρακτική μου. Και πραγματικά αυτό που ακούω από του περισσότερου φοιτητέ μου και λίγο μεγαλύτερου που έχουν τελειώσει την πρακτική του είναι το ότι είμαστε σε ένα χάο. Δεν ξέρουμε ειλικρινά τι... πού οδεύουμε, πώ μπορούμε να το υποστηρίξουμε όλο αυτό, άμα η κοινωνία θα. και δεν είναι πλέον κομμάτι τη τύχη δηλαδή. Δηλαδή, λέμε, είναι τυχαίο το ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια δουλειά. Θα μπορέσουμε πόσα χαρτιά πρέπει να έχουμε για να μπορέσουμε. Δηλαδή, και εγώ τώρα μιλάω και σαν ένα άτομο το οποίο έχω κάνει αρκετέ δράσει και μου αρέσει και η Λαμία γιατί έχουμε εξελίξει πολλά πράγματα στο τμήμα μα. Πόσα χαρτιά πρέπει να μαζέψει ένα άτομο για να μπορέσει μετά να τον προσλάβουν κάπου. Και εν τέλει, όλο αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, στο τέλο, φτάνουμε σε καταστάσεις ακραίες. Βιέζουμε τον εαυτό μας, φτάνουμε σε... έχουμε καταθλιπτικές τάσεις, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση που περνάνε οι νέοι. Εμένα αυτό που με απασχολεί αυτή την περίοδο είναι το, το πώς οι νέοι θα μπορέσουν να μείνουν στην Λαμία. Να δούμε λίγο το πώς θα κρατηθούν εδώ, το πώς ε, δεν θα, η Λαμία δεν θα είναι μια πόλη η οποία απλά θα έρχονται να είναι φοιτητέ, αλλά θα είναι μια πόλη η οποία μπορεί μετέπειτα να του υποστηρίξει σαν κατοίκου. Γιατί και εγώ τώρα, οδεύοντα προ το επαγγελματικό μου βίο, κάθομαι και λέω θα μείνω. Θα κάτσω λίγο παραπάνω, να δω που θα με πάει και δεν θα φύγω μακριά. Άρα, πώ το βλέπετε αυτό, Τι βήματα μπορούμε να κάνουμε. Ε, είναι συνολικό το θέμα. Ε, είναι συνολικό ζήτημα τη ελληνική περιφέρεια. Ε, ο νομός μας η Φθιώτιδα, η πόλη της Λαμίας, δυστυχώς δεν είναι στη λίστα των τουριστικών περιοχών. Οπότε, να, να το πούμε πολύ λαϊκά, πολύ απλά, δεν μπαίνει ξένο χρήμα στην, στην περιοχή. Άρα, για να, αναπτυχ, για να έχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης, πρέπει να γίνουν σειρά πραγμάτων. Δηλαδή, επενδύσεις. Ε, που στο ζήτημα των επενδύσεων δεν μπορώ να μην ψέξω την ελληνική γραφειοκρατία. Uh, την περίοδο που ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ το 15-19 από Σεπτέμβρη και μετά είχα ασχοληθεί αρκετά με δύο σημαντικές επενδύσεις στην, uh, στην περιοχή. Η μία ήταν το Αταλάντι Χίλ. Ήταν κολλημένο για 12 χρόνια. Uh, μία εταιρεία είχε αγοράσει μια πολύ μεγάλη uh, έκταση και επί 12 χρόνια δεν είχε προχωρήσει η ελληνική πολιτεία στην έκδοση ενός ΦΕΚ προκειμένου να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Ευτυχώ υπήρξαν βίκα ο Άωτα στα, στα Υπουργεία. Ο Γιώργο Σταθάκη τότε, θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχε ασχοληθεί πολύ σοβαρά με το συγκεκριμένο θέμα και καταφέραμε το, το ξεμπλοκάραμε. Δυστυχώ, μετά από 12 χρόνια, οι επενδυτέ δεν ήταν εκεί να περιμένουν πότε η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία θα τρέξει ένα, ένα project. Άρα, ο πρώτος τομέα είναι ο τομέας των επενδύσεων. Ο, έχουμε. Ε, υπο, υπάρχουν οι υποδομές υπάρχουν οι ιδέες υπάρχουν και τα κεφάλαια πολλές φορές πρέπει να εξαλείψουμε γραφειοκρατικά ζητήματα το δεύτερο γιατί είμαστε μια αγροτική περιοχή, είμαστε ένας αγροτικός νόμος κατά βάση στηριζόμαστε α, και στο αγροτικό εισόδημα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα προκειμένου να μην και συνεχίσει αυτή η μετατόπιση του πληθυσμού, η μετανάστευση προ την πόλη, των, την πρωτεύουσα ή άλλου τουριστικού προορισμού που βλέπουμε πολλά παιδιά από τη Φτιότητα πλέον να μένουν μόνιμα σε τουριστικού προορισμού ή στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλε μεγαλύτερε πόλει. Εγώ θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα πώ μπορούσε και πώ μπορεί ακόμη να μείνει ο νέο αγρότη στην περιοχή μα και να στηρίξει εν συνεχεία με το εισόδημά του τον φυσικό θεραπευτή το μηχανικό ή τον, ξενοδόχων. τον ξενοδόχο. Θεσπίσαμε το 2018 ένα νόμο για τις ενεργειακές κοινότητες. Τι ήταν οι ενεργειακές κοινότητες? Κάθε ομάδα παραγωγών, κάθε μικρό χωριό μπορούσε να φτιάξει μια ενεργειακή κοινότητα, προκειμένου να επιτελεί και κοινωνικό έργο, δηλαδή σε ένα, στο κόμμα, ας πούμε, στην Ανθήλη, θα μπορούσαν ε, με μια ενεργειακή κοινότητα να καταβάλουν ελάχιστα ποσά ε, οι κάτοικοι της, ε, της περιοχής για ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί είναι ένα μείζον θέμα που απασχολεί ολόκληρη την ελληνική κοινωνία το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και μια ομάδα νέων ε, παραγωγών. Ε, ήταν πρωτοπόρο, ήταν καινοτόμο το, το πλαίσιο, άλλαξε μετά την αλλαγή της, ε, της κυβέρνησης και προκρίθηκαν μεγάλα σχήματα. Άρα, έχασε τη δυνατότητα ο αγρότης ο οποίο θα είχε ένα εισόδημα από την ενεργειακή κοινότητα, θα είχε χαμηλότερο κόστο παραγωγή, έχασε μια πηγή εισοδήματο η οποία θα τον βοηθούσε να παραμείνει στην, α, στην περιοχή του. Και αναφέρομαι ένα συγκεκριμένο α, νομοθέτημα, γιατί ε, κάθε νομοθετική πρωτοβουλία έχει αποτύπωμα σε έναν κλάδο, στην κοινωνία μας, στην, α, στην οικονομία μας και η μετεξέλιξή της και η αλλίωσή της πολλές φορές μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή, στην περιοχή της φθιότητας υπάρχουν τρεις-τέσσερις πολύ μεγάλες εταιρείε που δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στον χώρο της ενέργειας, έχουν ε, ε, κλείσει μεγάλες εκτάσεις στο Δομοκό, στην Ελλάδα και σε άλλες α, περιοχές, με αποτέλεσμα ε, αυτή τη στιγμή, κάποιο ο οποίο θέλει να μείνει στην περιοχή του θέλει να ασχοληθεί με τον αγροτικό α, τομέα, δεν έχει αυτό το πρόσθετο εισόδημα το οποίο μια χρονιά η οποία δεν θα πήγαινε καλά, δεν θα ζούσε μόνο από την ενεργειακή κοινότητα ή ε, από την πράσινη ενέργεια, αλλά θα υπήρχε ένα πρόσθετο εισόδημα το οποίο θα τον κρατούσε στην, α, στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, ε, σίγουρα έχει να κάνει ε, με ενδογενής παθογέννης που αντιμετωπίζει η περιοχή μας το γεγονός ότι έχουμε διαρκώς αποχωρήσεις από τον νομό της φθιότητας. Αλλά θεωρώ ότι είναι συνολικό ζήτημα της ελληνικής περιφέρειας και της ελληνικής υπαίθρου αυτή η μαζική φυγή των νέων. Η φθιότητα είχε όμως πολύ πιο, περισσότερο Πολύτερο. κόσμο έφυγε, ναι. περισσότερος κόσμος. Ωραία λοιπόν η Γεωργία που θέλει να σπουδάσει σε λίγο θα δώσει Πανελλήνιες ο Παύλο που μόλι τελείωσε. Τελειώνουν τα παιδιά, αλλά εδώ έχουμε και τον Νίκο, ο το οποίος έχει σπουδάσει, έχει το πτυχίο, αλλά είναι πόσα χρόνια είσαι άνεργο. Τρία. Τρία χρόνια. Το μεγάλο θέμα τη ανεργία. Πώ αντιμετωπίζετε, και όχι με οχτάμινε συμβάσει και επιδόματα, μια εργασία με εξέλιξη. Πώ μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό, Ανέφερε Νίκο αρχικά το θέμα των οχταμίνων. Ε, μπορεί να χαρακτηριστεί αναγκαίο κακό πολλέ φορέ. Δηλαδή, ε, αν α, έχει κανεί μια εικόνα του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στι δημόσιε υπηρεσίε, αντιλαμβάνεται ότι το ζήτημα τη υποστελέχωση είναι πρωτεύων και κέριο. Και χωρί έναν υποστηρικτικό δημόσιο τομέα, δεν μπορεί αντίστοιχα να δουλέψει ο ιδιωτικό τομέα. Γιατί όταν οι υπηρεσίε, ο ΠΚΠ, ο ΕΛΓΑ, οι οποίε έχουν να κάνουν με την υποστήριξη των αγροτών, είναι υποστελεχωμένε, δεν προχωρούν ορθά, ορθά τι τις πληρωμές, κολλάν α, διάφορα σχέδια τα οποία γίνονται και πολιτικέ για τον α, αγροτικό τομέα, αντιλαμβάνεστε ότι α, ζημιώνεται εν συνεχεία ο ιδιωτικό τομέα. Η χώρα μα πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο, την περίοδο των μνημονίων. Οπότε είχαμε κανόνες μία πρόσληψη για 7 α, αποχωρήσεις, μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις, με αποτέλεσμα την πλήρη αποψήλωση. Άρα, γι' αυτό λέω ότι είναι αναγκαίο κακό και τα μπαλώματα με τα οκτά μήνα, τα δωδεκά μήνα, ε, αλλά ε, έπρεπε, έπρεπε να γίνει. Και ε, εδώ θα, θα επανέλθω σε αυτό που είπα πριν στη Γεωργία, ότι κάθε ε, κάθε πολιτική επιλογή έχει και ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα. Γιατί την περίοδο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έτρεξε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για του νέου επιστήμονε. Για παιδιά τα οποία διέθεταν εξαιρετικά προσόντα και τοποθετήθηκαν σε υπηρεσίε κέρυες για τη λειτουργία του, του, δημοσίου και για την ευημερία της κοινωνίας. Και είχαν μισθό όχι 500-600 ευρώ, Ηταν πάνω από 1000 ευρώ. Έναν αξιοπρεπή, αν μη τι άλλο, α, μισθό. Και στελέχονταν υπηρεσίε όπω ο ΕΦΚΑ, σίγουρα θα έχετε στο περιβάλλον σα ανθρώπου οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί με τη συνταξιοδότησή του ένα, δύο, τρία χρόνια να, να περιμένουν. Και ε, αν μη τι άλλο, πήραν κέρια σημασία υπηρεσίε, πήραν μια ανάσα. Αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί η λύση για το δημόσιο τομέα. Εκεί χρειάζεται στρατηγικό σχέδιο, το οποίο το κάθε Υπουργείο, ο κάθε Δήμος, ο κάθε οργανισμός ε, να σχεδιάζει πόσες αποχωρήσεις θα έχω το επόμενο χρονικό διάστημα, τόσες. Να γίνονται αντίστοιχα και οι προσλήψεις και να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό κέρια σημασίας δημόσιες επιχειρήσης. Πάμε τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Ιδιωτικός τομέας. Διαβάζουμε ε, διαρκώς για ε, υποαμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Άρα είναι... Μίζον ζήτημα τα εργασιακά δικαιώματα, είναι μείζον ζήτημα οι αμοιβέ οι οποίες α, δίδονται και εδώ κουμπώνει και το θέμα των επενδύσεων, όπω προανέφερα. Ε, και προκειμένου, όταν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, θα επανέλθω σε δύο πρωτοβουλίε τη τότε κυβέρνηση, τη προηγούμενη κυβέρνηση. με ευλογάμε και τα γένια μα, ε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έσπασε κάποια ταμπού. Δηλαδή, ε, δεν μπορούμε να λέμε διαρκώ για επενδύσει, επενδύσει, επενδύσει και να μην ανοίγουμε ε, νέε βιομηχανίε. Άνοιξε δύο βιομηχανίε. Το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί και δεν διαφημίστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Η μία είναι με την, ε, με την κάναβη, που βλέπουμε τώρα εγκαίνια σε μεγάλε επιχειρήσει, οι οποίε απασχολούν εκατοντάδε εργαζομένου. Δεχτήκαμε πολύ λάσπη, δεχτήκαμε πολύ κριτική, αλλά βλέπουμε τώρα ότι το έργο. Ε, αναγνωρίζεται και ένα δεύτερο τομέα, ο οποίο έχει να κάνει και με την α, περιοχή μα, ήταν ένα νομοσχέδιο για, για το Cast Rebate. Τι είναι το Cast Rebate, ήταν κίνητρα για παραγωγέ οπτικοακουστικέ. Θα έχετε δει σίγουρα όλοι ταινίε, το «Μάμα Μία», το «Μπέρν», μια το, το Bern, α, ναι. Μια Μεγάλης. γνωστή περιπέτεια, οι οποίες ε, Υποτίθεται ότι γυρίστηκαν στην Ελλάδα, αλλά δεν είχαν γυριστεί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο δεν είχαν γυριστεί στην Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχε ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο να δίνει κίνητρα σε μια χολιγουντιανή παραγωγή να γυριστεί στη χώρα μα. Αυτό άλλαξε. Δημιουργήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο το 2017. Εγώ είχα την τιμή να είμαι εισηγητή από την πλευρά του, του ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ε, και βλέπουμε ότι ε, πετύχαμε πολλού στόχου μαζί. Πρώτα απ' όλα, στήριξη ενό σημαντικού κλάδου, για την για τη χώρα μας. Είναι πολλά τα επαγγέλματα τα οποία δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. Είναι πολλές οι περιοχές εξαιρετικής, εξαιρετικού κάλους, όπου έχουν γυριστεί από τότε και έπειτα ταινίες. Έχει στηριχθεί το, το διαθέσιμο εισόδημα των, των περιοχών αυτών και υπάρχει και η ανταποδοτικότητα της διαφήμισης της χώρας μας. Χωρίς να πληρώνεις, έχοντας έσοδα, διαφημίζεται η κάθε περιοχή διαφημίζεται η χώρα μας. Άρα πρέπει ε, με ανοιχτό μυαλό να σπάσουμε ε, χρόνιες παθογένειες και να δούμε και ω κράτο τις ευκαιρίες. Ανέφερα δύο παραδείγματα, την Κάναβη και το Cash Rebate. Είδαμε την ευκαιρία, δεν υπήρχαν τα, α, τα κολλήματα και οι ενδιασμοί κτλ. και, και, και ανοίχτηκαν δύο, δύο, δρόμοι. Άρα, με, ε, βλέποντας ε, μπροστά, έχοντας ένα προοδευτικό πρόσημο, Μπορούμε, υπάρχουν πολλοί τομείς οι οποίοι ε, η χώρα μα έχει μείνει πίσω ε, και υπάρχουν πολλοί τομείς οι οποίοι μπορούν να απορροφήσουν ε, προσωπικό με προσόντα ε, όπως εσύ και εκεί πρέπει να επιταχύνουμε. Καλές οι επενδύσεις στο Real Estate αλλά δεν έχουν το αποτύπωμα που έχει ε, αυτό που προανέφερα η δημιουργία ενός εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικής κάναβης όπου εργάζονται και ανειδικευτοί εργάτε, εργάζονται όμω και άνθρωποι με υψηλή ε, ειδίκευση, ερευνητέ, ε, επιστήμονε. Κάποιο τώρα, εδώ τώρα που είναι άνεργο, ο... ακούγονται λιγάκι ότι θα το ένα και το άλλο. Σήμερα, αύριο, αναλαμβάνει τη κυβέρνηση. Πώ θα μπορέσει να, να βρει λοιπόν δουλειά ένα παιδί στο δουλειά, σαν τον Νίκο. Είναι ε, το γεγονό ότι η ανεργία, α πούμε, το 2015 είχε φτάσει στο 27% και έπεσε σε, 10 χρόνια, σε 4 χρόνια στο 17% κατά 10 μονάδες, δεν ήταν η ανάληψη μίας πρωτοβουλίας ή η υλοποίηση μίας προεκλογικής υπόσχεσης η οποία μείωσε την ανεργία κατά 10 μονάδες. Δεν, δεν υπάρχει ένα κουμπί το οποίο το πατάς και μειώνεται η ανεργία. Μιλάμε Συμβούν. για συνολική ε, πολιτική, συνολική στρατηγική μείωση της, ανεργία. ανεργίας. Ακούμε διαρκώς ότι ε, κόσμος δεν εργάζεται και θα, θα πάρω εγώ τη, το δικαίωμα που έχεις να δίνω πάσες είναι. να, να πάω στα, στα, θέματα του τουρισμού. Ακούμε διαρκώς ότι άνθρωποι ε, οι οποίοι είναι άνεργοι θα μπορούσαν να απασχοληθούν σε ένα ξενοδοχείο την τουριστική σεζόν. Σε πολλά νησιά είναι εξάμηνοι, οκτάμηνοι κτλ. Να δούμε όμως τι συνθήκες απασχόλησης υπάρχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, τι μισθοί υπάρχουν, αν πληρώνονται οι υπερορίες, που τα καταλήμματα στα οποία διαμένουν οι εργαζόμενοι, πολλές φορές χαρακτηρίζονται και απάνθρωπα. Και οι συνθήκες εργασίας και η υποαμοιβόμενη εργασία. Άρα, όταν δεν υπάρχει ένα σοβαρό κράτος και ένα σοβαρό ελεγκτικός μηχανισμός προκειμένου ο εκάστοτε ξενοδόχο να μην απασχολεί το προσωπικό του και να μην καταβάλει τι υπερορίε, δεν θα μπορέσουμε να μιλάμε για μείωση ουσιαστική τη ε, της ανεργία και απ' την άλλη δημιουργία καλών, καλά αμοιβόμενων θέσεων απασχόληση. Γιατί και ο εργαζόμενο άνθρωπο είναι, δεν μπορεί να δουλεύει 7 μέρε την εβδομάδα, 14 ώρε την, ε, την ημέρα, να ζει σε ένα κατάλημα. Ε, με, υπό πολύ άσχημες συνθήκες και η ανταμοιβή του να είναι ε, ένα πολύ χαμηλό ποσό. Άρα, για να επανέλθω στην, στην ερώτηση, μιλάμε για ένα συνολικό πλέγμα δράσεων. Δεν υπάρχει μαγικό κουτί. Υπάρχει ε, ένα οργανωμένο κυβερνητικό σχέδιο, ένα πλέγμα μέτρων συνολικών προς αυτή την κατεύθυνση, την μείωση της ανεργίας. Έχουμε εδώ ένα παράδειγμα μίας... Ε η γυναίκα μάλιστα κιόλα τρίτεχνη, η οποία εργάζεται. Είναι στο, στο νοσοκομείο Λαμία, νοσηλεύτρια στη ΜΕΘ. Υποστελεχωμένο το νοσοκομείο μα, πολλά τα προβλήματα. Παρότι εσύ έχει μια μόνιμη δουλειά, είστε όμω στα οριά σα. Ναι, είναι υποστελεχωμένο από, από γιατρού, από νοσηλευτέ. Έχουμε πολλά παράπονα και εμείς που εργαζόμαστε, γιατί δεν υπάρχει κινητικότητα στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή, ακόμα και αν εργάζεσαι 30 χρόνια, μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει νύχτες, Μέχρι ενό σημείου όμω. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να αναγνωριστεί και η πυπήρα. Έτσι. Πρέπει να υπάρξει αναγνώριση τη προϋπηρεσίας, Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, όπω συμβαίνει σε όλε τι δουλειέ. Αλλά πέρα από το προσωπικό που θα ήθελα να αναφέρω δηλαδή για το πώς εμείς είμαστε έτσι, στο νοσοκομείο και αν είμαστε απογοητευμένοι και αν η μισθή μα είναι καλή, που δεν είναι καλή η μισθή μα. Για αυτά που προσφέρουμε δεν είναι καλή η μισθή μα. Ε, θα ήθελα να πω και για τι υπηρεσίε που προσφέρονται από εμά προ του ανθρώπου. Γιατί οι άνθρωποι που έρχονται θα μπορούσαν να ήμασταν εμεί. Άρα λοιπόν, οι υπηρεσίε που προσφέρονται από το δημόσιο νοσοκομείο είναι καλέ. Θεωρώ ότι δεν είναι. Έτσι. Δηλαδή, οι κλινικέ προσφέρουν αυτό που πρέπει να προσφέρουν, οι νοσηλευτέ, υλικοτεχνικά, η ιατρική φροντίδα. Δεν θεωρώ ότι το επίπεδο φροντίδας έτσι, που, που, παρέχουμε είναι ικανοποιητικό, είναι κάτω του ικανοποιητικού. Είμαι σίγουρη ότι είναι κάτω του ικανοποιητικού γιατί το ζω και το βλέπω καθημερινά. Δυστυχώς η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έχει δώσει τα απαιτούμενα ποσά για το ΕΣΥ, ο στόχος είναι να κατακαιρματίσουμε το δημόσιο τομέα και να στραφεί ο πολίτης και ο καθένας από εμά στην ιδιωτική φροντίδα. Να δίνουμε λεφτά λοιπόν στους ασφαλιστές, αυτή είναι η ιδέα. Γιατί εμείς με το φιλότιμό μας, με την εργασία μας, έτσι, και άνθρωποι από οικογένειες όπως ξαναλέω, δηλαδή άνθρωποι με παιδιά, απλοί άνθρωποι να το πούμε έτσι, συνεχίζουμε και στηρίζουμε το δημόσιο με το φιλότιμό μας και με την εργασία μας την παραπάνω χωρίς ρεπό πολλέ φορές ιδιαίτερα την περίοδο COVID. Έτσι στηρίξαμε ξεκάθαρα το δημόσιο σύστημα πέρα από την περίοδο COVID. Αυτά θεωρούνται πια παλιά έτσι, κουλούρια. Τι θα κάνουμε για τη δημόσια υγεία. Υπάρχει κόσμος που εργάζεται στο δημόσιο τομέα και συνεχίζει και στηρίζει το νοσοκομείο και θέλει να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Για ποιο λόγο ο πολίτη τη Λαμίας να φύγει και να πάει στο Πέδον. Για ποιο λόγο ο πολίτη τη Λαμίας να φύγει και να πάει στη Λάρισα. Θα φτιάξουμε ένα νοσοκομείο. Καλό. Ε, αρχικά θα ήθελα στο πρόσωπο σου να ευχαριστήσω όλου του ανθρώπου οι οποίοι ειδικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπερέβαλαν εαυτόν προκειμένου να στηρίξουν ένα εθνικό σύστημα υγεία το οποίο δεν είχε κυβέρνηση σε καμία περίπτωση τη διάθεση να, να στηρίξει. Ε, η κάθε κρίση, σε κάθε κρίση μπορεί οποιοδήποτε να βρει μια, μια, ευκαιρία. Άλλοι βρίσκουν την ευκαιρία να, ας πούμε η κρίση του κορονοϊού, για πολλούς ήταν μια ευκαιρία να βγάλουν χρήματα. Και βγάλαν κάποιοι πάρα πολλά χρήματα. Οι απευθεία αναθέσει που έλαβαν χώρα την προηγούμενη διετία ξεπέρασαν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα για κάποιου ήταν η κρίση αυτή ευκαιρία. Εμεί και εγώ προσωπικά, εμεί ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θεωρούσαμε και το λέγαμε και δημόσια ότι η κρίση υγειονομική που περάσαμε ήταν μια ευκαιρία, μια χρυσή ευκαιρία να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να έχουμε ένα αξιοπρεπές εσύ για, 20, για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Δυστυχώ, η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία είχε μια τελείω διαφορετική άποψη. Δεν την είχε κρύψει προεκλογικά το 19. Την είδαμε όμω να, να, υλοποιείται υπό πολύ άσχημε συνθήκε. Εδώ θέλω να βάλω ένα στερίσκο και να, ε, πω το, το εξή, ότι επειδή ζω στην, στη Φτιότητα, ζω στην Λαμία, δεν έρχομαι τα Σαββατοκύριακα για να δω τις ψηφοφόρου μου, να τους χαιρετήσω και να επιστρέψω στην Κηφισιά, στην Εκάλη, στο Διόνυσο, στο Μαρούσι. Ε, θα ήθελα να απευθυνόμενος τους πολίτες της, της Λαμίας να ζητήσω την, πλη, την απόλυτη κατανόησή τους προς το, προ, προς προς το προσωπικό του νοσοκομείου. Γιατί δέχομαι καθημερινά πραγματικά τηλεφωνήματα για τι συνθήκε, όπω είπε και εσύ, νοσηλεία για τι παρεχόμενε υπηρεσίε. Πρέπει να καταλάβουν οι συμπολίτε μα ότι όταν υπάρχει ένα μόνο γιατρό στα ΤΕΠ, δεν είναι Θεό να δει 10-15 ασθενεί. ασθενείς. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά παρά τις απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, την υπερβολική πίεση που υποστήκατε όλα τα προηγούμενα χρόνια, θεωρώ ότι και στα μέσα μαζική ενημέρωση αλλά και στην τοπική κοινωνία δεν υπήρξε η αντίδραση που θα έπρεπε να υπάρξει για την διαρκή πτώση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμία. Τα προηγούμενα χρόνια, από το 2015 μέχρι το 2019, έγινε μια ουσιαστική προσπάθεια στήριξη του ΕΣΥ με προκήρυξη μόνιμων θέσεων, με αγορά μηχανημάτων, παρά το γεγονός ότι βρισκόμασταν σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες. Είχαμε τα μνημόνια. Αλλά υπήρχε ειλικρινής πρόθεση στήριξης. Και αυτό αναγνωρίζεται από όλους, γιατί καταργήθηκε το 5 ευρώ. Θυμάσαι πολύ καλά. Οι ανασφάλιστοι δεν είχαν το δικαίωμα πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καταργήθηκε και αυτό τα χρόνια διακυβέρνηση του, του ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνθρωποι που είχαν νοσηλευτεί σε ένα νοσοκομείο την περίοδο α, και κατέβαλαν, όφυλαν μάλλον, να καταβάλουν το, το αντίτιμο και τα χρήματα αυτά δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα. Βεβαιώθηκαν στην εφορία, διαγράφησαν ε, από, τις ΔΟΕ, από τις ΔΟΗ με πρωτοβουλία πάλι της κυβέρνησης του, του ΣΥΡΙΖΑ και θέλοντας να, να καταλήξω υπήρξε πραγματική ε, έγνοια και αποτυπώθηκε και στους αριθμούς των γιατρών. Όταν η πνευμονολογική έφτασε τους 7 γιατρούς και σήμερα έχει έναν, θεωρώ ότι είναι χαοτική η διαφορά. Όταν οι παιδίατροι αντιμετωπίσαμε και το 15-16, θυμάσαι πολύ καλά, στην παιδιατρική έντονο πρόβλημα. Αλλά το 19 φτάσαμε να έχουμε 6 παιδιάτρους δεν ήταν ότι ήμασταν οι βουλευτές, οι υπουργοί τότε του ΣΥΡΙΖΑ, όμορφοι και προσελκύσαμε κόσμο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ καταλάβαν και οι γιατροί, τα νέα παιδιά, ότι υπάρχει ε, στόχευση, υπάρχει θέληση να στηριχθεί το, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σήμερα βρίσκεται υποκατάρρευση. Ε, το μέλημα της επόμενης κυβέρνησης, εφόσον ο λαός αποφασίσει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία, θεωρώ ότι είναι ε, ένα και έχει να κάνει με αυτό που προανέφερες, με το μισθολογικό, το δικό σας, την αύξηση δηλαδή μετά από πάρα πολλά χρόνια των μισθών των εργαζομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και από την άλλη τη στήριξη με μόνιμο προσωπικό. Υπάρχουν άνθρωποι, οι επικουρικοί συνάδελφοί σου... Ε, που σήκωσαν όλο το βάρος τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζουν να βιώνουν την αβεβαιότητα του αν αύριο θα έχουν εργασία, αν θα ανανεωθεί η σύμβαση ή όχι. Άρα μιλάμε για ενσωμάτωση των επικουρικών γιατρών και λοιπού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αύξηση των κονδυλίων, των πόρων και την στήριξη του ΕΣΥ. Και εδώ θα το συνδυάσουμε αυτό που έλεγε και ο Παύλος και υπόθηκε και με τους υπολείπους Ποιο θα μείνει στην, α, στη Λαμία, κάποιο οικογενειάρχης ο οποίος θα γνωρίζει ότι αν πάθει κάτι το παιδί του, δεν θα υπάρχει νοσοκομείο να το μεταφέρει. Αν πάθει κάτι ο πατέρας του, ο παππούς που μένει στη, στη Λαμία, δεν θα έχει ένα νοσοκομείο, ένα ίδρυμα να μεταφερθεί και με ασφάλεια να λάβει τις υπηρεσίες υγεία και να βλέπουμε να μεταφέρονται διαρκώς είτε στη Λάρισα είτε στην Αθήνα. Άρα, ε, την, την στήρι, η στήριξη α, της πόλης μας, η στήριξη της φθιότητας έχει να κάνει και με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας. Είναι το πρώτο, είναι το κυριότερο, όλοι για την υγεία μας α, μιλάμε. Άρα πώς δίνεις κίνητρα σε ένα νέο άνθρωπο, σε ένα μεγαλύτερο ακόμη άνθρωπο να παραμείνει στην περιοχή του όταν έχεις διαλύσει ουσιαστικά το, το νοσοκομείο, τα κέντρα α, υγείας και τις λοιπές δομές που παρέχουν οι υπηρεσίες υγείας. Να προσθέσω κάτι έτσι επιπλέον να ρωτήσω, δηλαδή εντάξει καταλαβαίνω τη διαβοβαίωσή σα ότι θα υπάρξουν πόρια για το εσύ, αμή τι άλλο η υγεία είναι πάνω απ' όλα, η παιδεία, τα παιδιά μας έτσι μεγαλώνουμε όλοι παιδιά, έχουμε οικογένειες εννοείται, είναι πολύ σημαντικά θέματα αυτά. Για τον κλάδο μου θα ήθελα να μιλήσω και με συγχωρείτε με την πρωτοβουλία και με την ιδιότητά μου, γιατί βρίσκω αυτή την ευκαιρία. Ε, θεωρώ ότι οι νοσηλευτέ αντιμετωπίζουν καθημερινά ε, ζητήματα, έτσι, δηλαδή η εργασία τους είναι ιδιαίτερη, θα έπρεπε να ενταχθούν στα βαρέα. Εσείς, Πολύτερο. λοιπόν, πώς το βλέπετε αυτό και τι τοποθέτηση θα έχετε αν εκλεγείτε. Εντάσσεται στο πρόγραμμά μας η ένταξη των α, νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγινά. Και, μπορούς, και θα κάνω και ο ίδιο το συνήγορο του διαβόλου και θα πω γιατί δεν το κάνετε όταν ήσασταν κυβέρνηση. Και η απάντηση είναι ότι ήμασταν ε, σε μνημόνια. Η βούληση για στήριξη του ΕΣΥ θεωρώ ότι φάνηκε ξεκάθαρα υπό αυτέ τι αντίξωε συνθήκες Και επανέρχομαι στη στήριξη με γιατρού, με νοσηλευτέ, με λοιπό προσωπικό, με μηχανήματα. Απ' την άλλη, δεν διορθώθηκαν αδικίες μισθολογικέ. Γιατί δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα. Άρα, σήμερα που η χώρα μα δεν βρίσκεται σε μνημόνια, σήμερα η χώρα μα που έχει ευκαιρίε το Ταμείο Ανάκαμψη, α πούμε, είναι μια χρυσή ευκαιρία για να αλλάξει το παραγωγικό α, μοντέλο, να βελτιωθούν πολλά πράγματα σε διαφόρου τομεί. Σήμερα είναι πιο όριμε από ποτέ και υπάρχει οι συνθήκε, αλλά υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα, λάθη α, των προηγουμένων α, ετών να διορθωθούν. Όπω αυτό, η, ένταξη, η ένταξή σα στα βαρέα και ανθιγεινά. Όσε προεκλογικέ ε, στρατείες έχω καλύψει τα τελευταία πολλά χρόνια. Όλοι μιλούσαν για αυτό το brand, name θερμοπύλες, για τον τουρισμό σε αυτή την περιοχή. Φαντάζομαι και εσύ που είσαι επιχειρηματία και μάλιστα πολύ πετυχημένο εδώ στην πόλη μα, όλοι το ξέρουμε το ξενοδοχείο Αθηνά. Ε, το θε, περιμένετε πώ και πώ για να ξεκινήσει πια ο τουρισμό να έρχεται. Όπω και να έχει. Εσά σα βοηθάει το κράτο. Ε, Όντω θέλω να ξεκινήσω εγώ να σταθώ σε αυτό που είπες, ότι το brand name των θερμοπυλών, ε, όπως άκουσα και εγώ πριν από δύο χρόνια περίπου, ανακηρύχθηκε κιόλας νούμερο ένα brand name παγκοσμίω για ιστορικό χώρο. Ε, παραμένει ανεκμετάλλευτο. Ε, επειδή ασχολούμαι στο, στον τουρισμό, ε, Θέλω να πω λιγάκι ότι εδώ στη Λαμία ο τουρισμό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που μάλλον έχουμε κατά νου. Δηλαδή τα μπάνια μα στι παραλίε ή πιθανόν ακόμα και τα... τι ορεινέ εξορμήσει. Ε, η πελατεία στα ξενοδοχεία τη πόλη μα είναι ω επιτοπλίστων επαγγελματικοί αντιπρόσωποι. Ε, και ενώ όντως οι θερμοπύλες αλλά και η θέση τη πόλη μα στο κέντρο τη Ελλάδα ε, είναι μάλλον χρυσορυχείο θα έλεγα, δεν, έχει, δεν το έχουμε καταφέρει να το εκμεταλλευτούμε. Ε, Παίρνοντα λίγο πάνσα και από αυτά που είπατε νωρίτερα, από τα μισθού που ακούμε ή αυτά που ακούμε για τη σεζόν στα διάφορα νησιά. Ε, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να στηριχτεί ε, ο κλάδος μας στην πόλη συγκεκριμένα, ε, όταν, για παράδειγμα, ε, έχουμε νομίζω από το 14 ή 15 διπλάσιο ΦΠΑ. Ε, όταν το Ταμείο Ανάκαμψης μας αφήνει απ' έξω, εδώ στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το 97 σχεδόν των επιχειρήσεων, αφού τα κριτήρια αφορούν ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων και πάνω. Ε, δεν μιλάμε για ε, τιμές στα ξενοδοχεία της πόλης, οι οποίες να είναι στα δεδομένα των νησιών μας. Και σε καμία περίπτωση θα ήθελα, να, θα ήθελα να τονίσω ότι τουρισμός δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία ή τα τουριστικά γραφεία. Ερχόμενος ένας επισκέπτης στην πόλη, ακόμα και χωρίς να κάνει δενυκτέρευση, είναι επισκέπτης, είναι τουρίστας, θα φάει σε ένα εστιατόριο, θα πιει έναν καφέ, πιθανόν να ψωνίσει κάτι. Άρα αυτό που λέμε τουρισμό, για μένα είναι κάτι πολύ πιο ευρύ και έχει τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα για την περιοχή. Έχουμε τη δυνατότητα από τους πόρου που υπάρχουν στην περιοχή μα. Νομίζω ότι αξίζουμε να γίνουμε και εδώ τουριστικό προορισμό. Έθιξε πολλά ζητήματα. Από πού να το ξεκινήσουμε. Ε, επειδή το ανέφερα και εγώ προηγουμένω, θα πιαστώ από τη λέξη Ταμείο Ανάκαμψη. Ε, υπάρχει αυτή η χρυσή ευκαιρία για τη χώρα μας, όπως και για όλες τις χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα πολλά ε, αρνητικά που μας άφησε ο κορονοϊός, μας άφησε και ένα θετικό. του πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ε, δυστυχώς, από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκαν δείγματα οι σκέψει για το πρόγραμμα τη ελληνική κυβέρνηση για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψη εκφράσαμε τις, α, τη διαφωνία μα. Πρώτα απ' όλα, γιατί θυμάμαι χαρακτηριστικά παρακολουθώντα τηλεδιασκέψει τότε, γιατί βρισκόμασταν α, με, εν μέσω COVID, τηλεδιασκέψει και εκδηλώσει που γινόντουσαν για την αξιοποίηση. Των πόρων που θα έρχονταν του Ταμείου Ανάκαμψη, συμμετείχαν οι υπουργοί τη uh, κυβέρνηση, τραπεζίτε κτλ. Θυμάμαι τότε το αίτημα των τραπεζιτών, των συστημικών τραπεζών, ήταν οι πόροι αυτοί να περάσουν μέσα από τι uh, τράπεζε. Δυστυχώ το αίτημα αυτό ικανοποιήθηκε. Άρα, μένει ένα πολύ μεγάλο μέρο τη επιχειρηματικότητα εκτό των uh, πόρων αυτών. Από και πέρα, όπω πολύ σωστά ε, ανέφερε και το έχει η Ένωσή σας δημοσιοποίηση με επιστολή που κοινοποίησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, α, μένουν εκτός ευρωπαϊκών προγραμμάτων στη στερεά Ελλάδα περίπου το 97% των, α, των ξενοδοχείων, καθώς ως κριτήριο ετέθη το να είναι πεντάστερα ή τετράστερα. Άρα, ε, στροφή των πόρων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό προτείναμε, αυτό συνεχίζουμε να προτείνουμε, αυτό εντάσσεται στο, στο πρόγραμμά μας. Ε, δυστυχώς Εν, ε, αυτά που είδαμε να υλοποιούνται μέχρι τώρα είναι ε, πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ να, από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης να το λαμβάνουν μόλις 65 ε, επιχειρήσεις. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση αυτό να χαρακτηριστεί ανάπτυξη, δηλαδή 60, 100, 200 επιχειρήσεις να λιμένονται στο τέλος, γιατί ε, όταν υπάρχουν αυτά τα ποσά για ολόκληρη τη χώρα και εν τέλει καταλήγουν σε 200 ή 300 τσέπες εταιριών, ε, θεωρώ ότι το, το ρήμα λιμένομε δεν είναι ε, υπερβολικό, άρα ανασχεδιασμός του ταμείου ανάκαμψης με ε, με, με στροφή, με το βλέμμα στραμμένο στις μικρομεσαίες α, επιχειρήσεις. Γιατί για να συνεχίσει να υφίσταται μια μικρομεσαία επιχείρηση, έχει ανάγκη και της στήριξη της πολιτείας, είτε μέσω πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε από την α, Αναπτυξιακή Τράπεζα, είτε με το θεσμό των α, μικροπιστώσεων, προκειμένου να, α, να ανταπεξέλθει των τρεχουσών α, αναγκών, αλλά να κάνει και ένα βήμα α, παραπέρα. Όσο μάλλον τα τελευταία χρόνια που οι, οι, οι πόρτε των τραπεζών είναι κλειστέ για τη συντριπτική πλειοψηφία των, των επιχειρήσεων. Από εκεί και πέρα, για το ζήτημα των θερμοπυλών, δεν μπορώ να μην αναλάβω τι ευθύνε και τη προηγούμενη κυβέρνηση για τα τέσσερα χρόνια που υπήρξε δισκαμψία, υπήρξαν γραφειοκρατικά προβλήματα τα οποία δεν ξεπεράσαμε και να, να αναλάβω εκ μέρου τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την ευθύνη για όσα δεν πράξαμε. Απλά πρέπει να τονίσω το, το εξή, το οποίο δεν το γνωρίζει ο περισσότερο κόσμο. Μέχρι το 2016, εσύ μπορεί να το γνωρίζει, εσύ θα το γνωρίζει, γιατί είναι στον τομέα σου. Ε, το νερό από, τα, από τι ιαματικέ πηγέ θεωρούνταν βιομηχανικό λίμα. Το νερό δηλαδή το, για το οποίο έρχονται από όλα τα μέρη του, του κόσμου στη χώρα μας, και στις θερμοπύλες συγκεκριμένα, χαρακτηρίζονταν μέχρι τότε από την Ελληνική Πολιτεία ως βιομηχανικό λίμα. Ε, άλλαξε με, τις, με πρωτοβουλία της τότε Υπουργού της Έλληνας, της Κουντουρά. Όπως και δημιουργήθηκε και ένα πλαίσιο για πρώτη φορά για τον θεματικό τουρισμό. Ε, υπήρξαν δράσεις για τη στήριξή του, υπήρξε ο ορισμός και υπήρξε ένα σχέδιο για την ε, στήριξη, άρα ε, θεωρώ ότι δεν έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν σε καμία περίπτωση για το ζήτημα των, των θερμοπυλών, χωρίς βεβαίω να παραγνωρίζω γραφειοκρατικά προβλήματα. Α, το μείζον ζήτημα της αρχαιολογικής υπηρεσίας, που α, οφείλει η αρχαιολογική υπηρεσία να προστατεύει τους α, τους χώρους, τους αρχαιολογικούς μας α, χώρους, αλλά πολλές φορές αντιλαμβάνεστε ότι ε, Διάφορα Υπουργεία, του υπουργείου τουρισμού, το υπουργείου Ανάπτυξη μπορεί να έχουν διαφορετικές α, σκέψεις ή διαφορετικά project για ένα συγκεκριμένο χώρο και να σκοντάφθει πάνω στην αρχαιολογική α, υπηρεσία. Γιατί θυμάμαι χαρακτηριστικά στις σκέψε, σκέψεις που κάναμε για αυτό το ζήτημα με τον τότε Υπουργό Ανάπτυξη τον κύριο Πιτσιόρλα, και ε, αντιμετωπίζαμε το ζήτημα ότι στην, ο, στην ευρύτερη περιοχή ήταν ελάχιστες οι δραστηριότητες που μπορούσαν να λάβουν χώρα. Και τότε είχε βρεθεί επενδυτής για τις Θερμοπύλες, για ένα φαραωνικό α, έργο, για ένα μεγάλο έργο, αλλά α, σκόνταυτε στο, στους χαρακτηρισμούς από την αρχαιολογική υπηρεσία. Σε καμία περίπτωση δεν κατακρίνω την αρχαιολογική υπηρεσία. Αυτός είναι ο ρόλος, αυτός είναι ο, ο, ο σκοπός. Ε, άρα, πρέπει να α, να δούμε ε, λύσεις οι οποίες θα έχουν ως, ως στόχο την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, την αξιοποίηση αυτού του εξαιρετικού brand name και από την άλλη θα σέβονται όμως και το περιβάλλον, θα σέβονται και όσα α, ορίζει η προστασία της πολιτιστικής μας α, κληρονομιάς. Εγώ θα θέλω να ολοκληρώσω εδώ τη συζήτηση με το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν κυβέρνηση, θα μπορεί να πάρει ένα παιδί που τώρα Φυτά στο σχολείο, σπουδάζει, βγαίνει, μένει άνεργο, καταφέρνει, βρίσκει μια δουλειά που στη βρίσκει. Έρχεται ένα επιχειρηματία που προσπαθεί να του στηρίξει. Όλη αυτή την αλυσίδα μπορεί να τη στηρίξει. Θα είναι. Γιατί τώρα, πριν από λίγο, μα είπε για το Ταμείο Ανάκαμψη, το οποίο θα ορθείτε αύριο μεθαύριο, θα μα πείτε ότι η Ευρώπη τελικά δεν μα επέτρεψε να, το, να πάμε στου μικρομεσαίου πόρου. Όπω και τότε με τα μνημόνια. Πολλέ είναι οι απαντήσει. Εμένα αυτό, αυτό που μα ενδιαφέρει τώρα είναι αν είστε αύριο κυβέρνηση, αν αύριο είστε εσεί υπουργό, αυτή την αλυσίδα. Θα την καταφέρουμε να την, α, να την αλλάξουμε. Γιατί από ό,τι είδε mm. μέχρι τώρα κανένα δεν είναι ικανοποιημένο. Και λογικό είναι να μην α, είναι ικανοποιημένοι. Και σε καμία περίπτωση εγώ δεν θα πω, δεν το έχω πει ποτέ, ότι την, την περίοδο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ γίνανε όλα καλά. Και λάθη γίνανε α, και σε τείχο πέσαμε πάρα πολλέ φορές. Και μέρος της πολιτικής που εφαρμόσαμε επιβλήθηκε, αλλά ήταν τελείως διαφορετικές α, οι συνθήκες. Και θεωρώ ότι αναγνωρίστηκε από μεγάλη μερίδα του, του κόσμου η προσπάθεια που έγινε, τα θετικά αποτελέσματα σε, σε αρκετούς τομείς, αλλά και τα αρνητικά τα οποία δεν α, επιτύχαμε. Γιατί, αν μη τι άλλο, α, υπήρξε τότε μια κυβέρνηση που εργάστηκε, υπήρξε μια κυβέρνηση που αντιμετώπισε τα ζητήματα με τιμιότητα α, και καταφέραμε υπό πολύ δύσκολες συνθήκες να, α, να σταθεί η κοινωνία όρθια. Γιατί με 27% όπως προείπα ανεργία, με ελληματικά ταμεία, α, με απαιτήσει εξωπραγματικές των, α, των δανειστών, σίγουρα το 2015 δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ότι όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα στρωμένο διάδρομο με ροδοπέταλα α, προκειμένου να εφαρμόσει την, α, την πολιτική του. Ε, όμως Επιτύχαμε αρκετά. Θεωρώ ότι σήμερα οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές, καθώς δεν υπάρχει υποπτία και υπάρχουν περισσότερα εργαλεία. Βεβαίως και σήμερα οι συνθήκες και η κατάσταση στην πραγματική οικονομία, στην κοινωνία, έχει ουσιαστικά και σοβαρά προβλήματα. Δεν, δεν έχω υποσχεθεί ποτέ θαύματα. Ο, ούτε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πει ότι από τη μία μέρα στην άλλη θα θα μεταμορφώσουμε τη χώρα μας σε Ελβετία ή σε έναν παράδεισο, αλλά λέμε ότι έχουμε την α, δυνατότητα, έχουμε τη διάθεση, έχουμε την, α, τη βούληση να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη, να στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, να στηρίξουμε τους, α, τους νέους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα α, δεν, α, δεν αναφέρθηκα καθόλου στις προηγούμενες συζητήσεις το ζήτημα, α, γιατί το ακούω από πολλούς α, νέους ανθρώπους, της αξιοκρατίας. Ε, αν μη τι άλλο η χώρα μας δεν διακρίνεται διαχρονικά ε, για, τα, για τον αξιοκρατικό τρόπο που χειρίζεται η πολιτεία πολλά ζητήματα. Ε, η προηγούμενη κυβέρνηση σε αυτόν τον τομέα θεωρώ ότι τα πήγε εξαιρετικά καλά. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι διορίσαμε ε, τα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ Uh, ή προβήκαμε σε τέτοιες ρουσφετολογικές uh, δράσεις σε πάρα πολλούς τομείς. Δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά η κοινωνία το γνωρίζει πολύ καλά. Άρα uh, πρέπει να επανέλθει εκτός από τη δημοκρατία που uh, ετρώθη, πληγώθηκε, πρέπει να επανέλθει και η αξιοκρατία. Γιατί για να έχει τη δυνατότητα ο νέος... Uh, να μείνει στην, στη χώρα του, ένα από αυτά που ζητάει είναι να, έχει, να διαγωνιστεί με ίσους όρους στην ανέβρεση εργασίας, στη διεκδίκηση μιας θέσης στον, στο δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. δικαιοσύνη παντού, λοιπόν. Δικαιοσύνη παντού και στο θέμα, γιατί το ζήτημα της αξιοκρατίας έχει να κάνει ε, και με την αγορα εργασίας και το γνωρίζουμε ε, πολύ καλά και στην περιοχή μας.